Για πρώτη φορά αυτά τα παιδιά στην Καταλωνία, την περιοχή της Ισπανίας με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό έχουν την ευκαιρία να μάθουν για το Ισλάμ σε δημόσια σχολεία. Αν το εγχείρημα της τοπικής κυβέρνησης στεφθεί με επιτυχία, το πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε έξι μυστικά εκπαιδευτικά κέντρα μπορεί μέσα στον επόμενο χρόνο να εξαπλωθεί και σε άλλα σχολεία. Η εμπειρία είναι πολύ θετική και έχει βοηθήσει να σπάσουν κάποιες προκαταλήψεις. Η μελέτη του Ισλάμ βγήκε από τους μικρούς περιορισμένους χώρους και επιτρέπει στον κόσμο να καταλάβει τις διάφορες επιλογές με πιο φυσικό τρόπο. Η θρησκεία αποτελεί μέρο τη ισπανική ζωή ω αποτέλεσμα τη συμφωνία μεταξύ κράτου και εκκλησία. Αν και κάποιοι ισχυρίζονται ότι η θρησκεία δεν έχει θέση στα σχολεία, η μουσουλμανική κοινότητα ζητεί ίση μεταχείριση. Αν τα σχολεία πρέπει να είναι πολυπολιτισμικά, πρέπει να αγκαλιάσουν και την διαφορετικότητα των θρησκευμάτων. Ένα άλλο διάλογο είναι το αν τα θρησκευτικά πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία γενικά. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει. Στι προηγούμενε τοπικέ εκλογέ, το ακροδεξιό κόμμα Vox είχε χρησιμοποιήσει αυτό το τέμενο σε ένα βίντεο στο οποίο κατηγορούσε τα καταλανικά κυβερνώντα κόμματα ότι δημιουργούν Ισλαμική Δημοκρατία στην Καταλωνία. Η μουσουλμανική κοινότητα πήγε την υπόθεση στα δικαστήρια, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το Vox από το να πάρει 11 έδρε και να γίνει η τέταρτη δύναμη στο Καταλανικό Κοινοβούλιο. Πέρα από το διάλογο για το αν η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να αγκαλιάσει το κοσμικό κράτο, κάποιοι έχουν απορρίψει την πρωτοβουλία για άλλου λόγου, ειδικά μετά τι θανατηφόρε επιθέσει του 2017 από τζιχαντιστέ στη Βαρκελόνη, να είναι ακόμα φρέσκε στο μυαλό των πολιτών. <ε το έχουμε ήδη δει μετά τι επιθέσει στη Βαρκελόνη. Μία μειονότητα ήθελε να ρημάξει την καταλλανική κοινωνία, επικεντρώνοντα το μίσο κατά τη μουσουλμανική κοινότητα και του Ισλάμ. <ε και η αντίδραση των Καταλανών ήταν σπουδαία. <ε Ο στόχο εδώ δεν είναι η μουσουλμανική κοινότητα αλλά να σπάσει και να διχαστεί η καταλλανική κοινωνία. Η καταλλανική κυβέρνηση ελπίζει ότι με το να ανοίξει τις σχολικές αίθουσες στο Ισλάμ θα βοηθήσει την πολυπολιτισμική κοινωνία να βρει κοινό τόπο αμοιβαία κατανόηση και να βελτιωθεί η συνύπαρξη.